Εγώ ήρθατε. Θεώρησα ότι είσαι το δήμαρχο που έχει γνωριστεί. Όχι, εντάξει, μάχημος, μάχημος. Ο Ανδροπούτσας είναι ο πρόεδρος της κοινότητας. Γεια σου. Και εγώ χαίρομαι που γνωριζόμαστε από κοντά. Έχουμε μάθει τη στάση σας, την ηθική και τη γενναία και τη σωστή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που τιμάρει το χωριό μας. Είναι ένα παράδειγμα, νομίζω, το οποίο πρέπει να αναδεικνύεται ανά πάσα στιγμή. Και εκεί που υπάρχει διάθεση να έρχεται και η πολιτεία και να κάνει τα πάντα ώστε να αξιοποιείται οι υποδομές για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στο καθήκον μας. Πάντα με τη δική σας στήριξη, με τη δική σας βοήθεια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Είμαστε χαρούμενοι. Ειδικά μια τέτοια μέρα. Μια χαρά χειμωνιάτικη και δυτικοκομιδονική μέρα. Μια κανονική. Εννιά μήνες το χρόνο. Κάνε το καλά σας όμως, γιατί θα ζητήσουμε πολλά τώρα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εννιά μήνες το χρόνο. Γι' αυτό είστε. Και σας απονέμουμε αναμνηστική πλακέτα. Σπουδίζουμε. Αυτό του Κωστά. Την ανάπτυξη και επιβίωση αυτής της περιοχής. Ο πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Συλλόγου Βενταλόφου θα ήθελε να χαρίσει στον Υπουργό τα βιβλία με την ιστορία του χωριού μας. Ήρθε ο Ζουμπανιώτης, ήρθε ο Ζουμπανιώτης και έμεινε το όνομα Ζουμπανιώτης. Πήρε το εκδίδυτο. Μάλιστα. Η μαθήτρια του Δημοτικού Μικαέλα θα προσφέρει στον Υπουργό το παραδοσιακό τσάι του χωριού μας. Είναι στην ίδια ηλικία με τη μεγάλη μου κόρη. Ο Καλλικρατικός Δήμος Βοϊού προέκυψε από τη συνένωση των τεσσάρων πρώην Δήμων Ασκίου, Νεάπολης, Σιάντιστας και Τσοτιλίου και μιας κοινότητας του Βενταλόφου, αυτή εδώ που βρισκόμαστε τώρα. Και είναι ο δεύτερος γεωγραφικά μεγαλύτερος Δήμος σε όλη τη χώρα μας. Η επίσκεψή σας στην περιοχή μας αυτή την εποχή, στην καρδιά του χειμώνα, σας δίνει την ευκαιρία να δείτε από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ορεινές περιοχές της χώρας μας. Και από αυτήν εδώ την γωνιά της Ελλάδος, από το Πεντάλοφο, όπου οι πρόγονοί μας σμιλεύαν την πέτρα, οι νεότερες γενιές με την παρουσία αυτών των παιδιών, νομίζω ότι σμιλεύουμε την αλληλεγγύη και εκπέμπουμε μηνύματα προς όλη την Ελλάδα. Και θέλω να ξέρετε, η πρωτοβουλία και του Προέδρου και του Δημοτικού Συμβουλίου και του Περιφερειακού Διευθυντή, αλλά και σύσσωμα του Περιφερειακού Συμβουλίου, πέρα από τις όποιες διαφορετικές φωνές, θα εισακουστούν στο κέντρο και ξέρω ότι ο Υπουργός θα κάνει και ανακοινώσεις. Θέλω να παρακαλέσω όσους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης βρίσκονται εδώ, ακόμα κι αν δεν παίξουν καθόλου ή δεν αναφερθούν στην σημερινή μας εκδήλωση, να αναφερθούν στο γεγονός ότι υπάρχει ένα χωριό το οποίο ζητάει να δείξει την αλληλεγγύη του. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες. Είναι... ακόμα και τίποτα άλλο να μην υποθεί για τη σημερινή μας συζήτηση. Έχουμε πλούσια ατζέντα, πραγματικά. Και έχουμε και πολλά πράγματα με τα οποία
θα ασχοληθούμε όλοι και εγώ ως συμπολίτης σας από σήμερα και μετά. Αυτό είναι νομίζω ένα μάθημα ζωής, ένα μάθημα αλληλεγγύης, ένα μάθημα σε όλους όσοι θα επιθυμούσαν η χώρα μας να έχει άλλου τύπου στάση και προσέγγιση στο διεθνές πρόβλημα το προσφυγικό. Αυτό είναι λοιπόν πλούτος για το χωριό, είναι πρότυπο, είναι παράδειγμα. Και αυτό το λέω έτσι με βαθιά συγκίνηση. Μέσα από την καρδιά μου χαίρομαι ιδιαίτερως που υπάρχει αυτή η στάση και αυτή η επιμονή και θέλω να σας πω ότι επικοινωνήσαμε ήδη με το Υπουργείο Παιδείας και θα ζητήσω από τους συνεργάτες μου και κύριε Περιφερειάρχα μαζί να εξαντλήσουμε όλα τα χρονικά περιθώρια ούτως ώστε να στελεχώσουμε τη δομή της υποδοχής των προσφυγόπουλων με το απαραίτητο προσωπικό από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, το οποίο έχει και προγράμματα για την υποστήριξη προσφύγων. Πολλοί ενδεχομένως να μην αντιλαμβάνονται τι σημαίνει το γεγονός ότι η περιοχή πλέον έχει γρήγορο διαδίκτυο. Σημαίνει ότι πρώτον μπορεί μια εταιρεία να έρθει εδώ να εγκατασταθεί και να μην έχει πρόβλημα με τις επικοινωνίες της. Μπορεί να προωθήσει το προϊόν της σε όλες τις άκρες της γης. Εσείς οι πολίτες του Πεδαλόγου με τον πρόεδρό σας μπροστά μπορείτε να δείξετε σε όλο τον κόσμο τι είναι το χωριό σας, το υλικό που πήρα σε ένα βιβλίο. Δεν χρειάζεται να βγουν πλέον εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα για να γνωρίσουν οι Έλληνες τι θα πει Πεντάλοφος, την ομορφιά του την αρχιτεκτονική, την παράδοση των μαστόρων, την αλληλεγγύη η οποία σας χαρακτηρίζει για δεκαετίες. Είναι πολύ πιο φτηνό το να εξηγήσουμε στον κόσμο παραέξω τι είναι αυτός ο τόπος και τι δυνατότητες έχει. Και αυτό μπορούμε και πρέπει να το κάνουμε.